Εδώ είμαστε λοιπόν και όπως καταλαβαίνετε ήρθε η ώρα να συζητήσουμε για Tattoo Survivor και ειδικά πώς το βίωσε η Άννα Μαρία Βέλη, η οποία είναι σήμερα για πρώτη φορά ζωντανά στο πλατό μας, ζωντανά τηλεοπτικά, για να μας τα πει όλα. Ας την υποδεχτούμε. Καλώς όρισες. Καλώς σε βρήκα, Ιωάννα. Δεν μπορούμε να χαιρετηθούμε. Δεν μπορούμε, αλλά μπορούμε να κάνουμε αυτό και έτσι. Ωραίο αυτό. Ορίστε, κυρία μου. Ένα μέτρο πόδι. Ναι, ισχύει. Και μαυρισμένο και ωραίο. Και πρόσεξε, τη Άννα Μαρία είναι χωρί κρέμε μαυρίσματο που βάζω εγώ. Και με πληγέ. Με τα σημάδια των αγωνισμάτων. Έχουν μείνει. Τι σημάδια, Άννα Μαρία. Αρκετά σημάδια, αρκετέ ιστορίε να σα πω. Τι θυμάσαι όλοι. Είναι σαν τα τατουάζ που κάνει, αλλά τώρα. Ναι, δεν θα φύγουν. Είμαι σίγουρη ότι θα μείνουν εδώ μαζί μου. Δεν πειράζει. Τι έχω αποδεχτεί και τι έχω αγαπήσει. Καλά, το καταλαβαίνω έτσι όπως το λες. Από την άλλη, όμως, μοιραία προκύπτει, γιατί δεν είναι μόνο οι πληγές, είναι και γενικότερα το μέσα και όλο αυτό το οποίο βιώνεται σε τόσο δύσκολες και ακραίες συνθήκες, έτσι. Αυτά δεν φαίνονται, αυτά φαίνονται. Είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι βλέπετε, επειδή τώρα έχω επιστρέψει και έχω δει κάποια επεισόδια. Συνειδητοποιώ ότι βλέπετε ένα 30% της δυσκολίας που περνάμε, γιατί δεν καταλαβαίνετε ακριβώς την πείνα. Το κρύο ή τη ζέστη, τους αγωνίσματα με τις βροχές. Είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι φαίνεται. Ένα 30% της δυσκολίας ή γενικά αυτών όλων που συμβαίνουν. Και που ζείτε κιόλας. Καλά. Αυτών που ζούμε και συμβαίνουν μπορεί να καταλαβαίνετε και λιγότερα, έτσι όπως τα έχω δει τώρα. Έχεις παρακολουθήσει, έχεις μπει στη διαδικασία να δεις και εννοώ και από την αρχή μέχρι και αυτή τη στιγμή που αποχώρησες. Και αυτό το ρωτάω. Γιατί θα μπούμε στο πιο σημαντικό θέμα. Έντονα προβληματιστήκαμε για το πώς σαν πρόσωπο απασχόλησες πάρα πολύ. Με διαφορετικούς τρόπους. Κατακλειστήκαμε από μηνύματα, δεν μπορείς να φανταστείς. Και θέλω να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά. Να τα βάλουμε κι εγώ θα το ήθελα. Είναι σημαντικό όχι μόνο για εμάς, γιατί εμείς κρίνουμε αυτό που βλέπουμε προφανώς και ως τηλεθεατές. Αλλά ένα κύμα πολύ έντονο, ακόμα και στους προσωπικούς μας λογαριασμούς και σου μιλάω και για μένα, για το τι ακριβώς συμβαίνει. Που σε καμία περίπτωση για κανέναν άνθρωπο δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, γιατί ένα. Ασφαλώς δεν σας ξέρουμε από πριν. Δύο, δεν είμαστε παρόντες κατά τη διάρκεια όλου του 24ωρου. Και τρία, βλέπουμε αυτό το οποίο προβάλλεται και σχολιάζουμε. Θα τα πιάσουμε με τη σειρά. Όμως πες μου πρώτα, όλο αυτό βλέποντάς το, την Άννα Μαρία που είσαι, με την Άννα Μαρία που βλέπαμε εμείς, αν είναι το ίδιο ή αν απέχει πολύ. Σαφώς, όταν βλέπεις 3 ώρες από ένα 24ωρο, δεν μπορεί να είναι το 100% της Άννας Μαρίας. Εγώ μέσα στο παιχνίδι, αν με ρωτάς, ήμουν ο εαυτός μου. Το πώς προβλήθηκε όμως είναι ένα κομμάτι του εαυτού μου. Επομένως, και το ίδιο ισχύει και για όλα τα παιδιά και όλους τους συμμετέχοντες. Επομένως, αυτό που προβάλλετε και βλέπετε εσείς δεν είναι η Άννα Μαρία. Είναι και προϊόν μοντάζ, είναι και κομμάτι του χαρακτήρα μου. Είναι και συγκεκριμένες στιγμές της Άννας Μαρίας. Απασχόλησες πολύ. Από το 24ωρο. Κυρίως ακούγαμε ας πούμε, δύο πράγματα. Το ένα θέμα που ενδιέφερε πάρα πολύ τον κόσμο είναι αν τελικά είσαι, πώς να σου πω, μηχανογραφής, αν κάνεις καταστάσεις. Αν τα δύο παιδιά που ήσασταν ένας πυρήνας ή τριάδα, όπως λέμε, της φωτιάς, με τον Νίκο και με τον Τζέιμς, αν ήσασταν εσείς. Η κυρία μου που έκανε ας πούμε, τις οδηγίες. Και το άλλο, η σχέση σας με τον Νίκο. Αυτά τα δύο δεν μπορείς να φανταστείς, Άννα Μαρία, ειλικρινά. Όχι, μπορώ. Αν δεις, ερχόμαστε σημείο. Φαντάσου τι έχει. Πήρε και εσύ μηνύματα. Βέβαια, έχω πάρει πολλά μηνύματα. Μπορώ να φανταστώ βγαίνοντας από το παιχνίδι. Δηλαδή, εγώ ούσα μέσα στο παιχνίδι, δεν είχα καταλάβει τίποτα από όλα αυτά. Όταν βγήκα και μίλησα με τους δικούς μου και κατακλείστηκα από πληροφορίες, έπεσα από τα σύννεφα με όλα αυτά που άκουσα. Από πού θες να ξεκινήσω, δηλαδή και εγώ. Ναι, δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις. Εγώ σκέφτομαι ένα, το πώς νιώθεις όταν βγαίνεις και το πρώτο πράγμα που βιώνεις είναι μπουμ, σου έρχεται κατά κούτελα. Ένα τόσο σε μεγάλο βαθμό αρνητικών σχολείων κύμα και δύο παράλληλα με τις συμβουλές των δικών σου που σε ξέρουν όσο κανένας άλλος. Μην τρελαθούμε τώρα. Λοιπόν, αρχικά να πω ότι εγώ τυχαίνει να είμαι. Είχα μπει στην ομάδα των διασύμων. Τυχαίνει λοιπόν να έχω ξαναζήσει παρόμοιες καταστάσεις, όχι σε τόσο μεγάλη κλίμακα, γιατί μιλάμε για ένα τηλεοπτικό προϊόν. Εγώ στο YouTube έχω διαβάσει πολλές φορές αρνητικά σχόλια στο παρελθόν. Οπότε ήταν κάτι το οποίο δεν με ενόχλησε. Σε καμία περίπτωση έχω μάθει να το διαχειρίζομαι. Δεν ξέρω τι θα κάνουν τα υπόλοιπα παιδιά που δεν, δεν, το δεν ξέρουν να το διαχειρίζονται.
Αυτοί που δεν μπορούσαν να το διαχειριστούν είναι οι δικοί μου άνθρωποι όμως, που δεν έχουν επιλέξει να είναι μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας και σίγουρα τους ενόχλησε πολύ περισσότερο όλο το κύμα αυτό αρνητισμού που ήρθε κατά πάνω μου. Παρά τα αυτά δεν απάντησαν ποτέ. Ναι. Δηλαδή μια στάση αξιοπρεπέστατη, ναι, ακόμα και όταν βάλεσαι, που νιώθεις μοιραία ότι θες να απαντήσεις. Και κάποιος να σε προστατεύσει, ναι, και να δικαιολογήσει. Γιατί είχαμε μιλήσει πριν φύγω από το παιχνίδι και τους είχα παρακαλέσει να μην βγουν να πούν ποτέ τίποτα για ό,τι και αν συμβεί, χωρίς να ξέρω τι θα συμβεί, είτε ήταν για καλό είτε ήταν για κακό. Και ευτυχώς το σεβάστηκαν. Μέχρι και ο μπαμπάς μου. Μπαμπά, μπράβο. Ο μπαμπάς του είναι δυσκολεύτηκε. Έχετε πολύ ιδιαίτερη σχέση. Έχω πολύ καλή σχέση με τον μπαμπά μου, είναι η αλήθεια. Και ξέρω ότι δυσκολεύτηκε πολύ να κρατηθεί σε πολλές καταστάσεις. Εντάξει, είναι το παιδί του, έτσι. Δεν είμαι γονιός, δεν γνωρίζω, αλλά μπορώ να φανταστώ πώς είναι να κρίνει το παιδί σου από ένα τέταρτο τηλεοπτικό. Από εκεί και πέρα, βγαίνοντας από το παιχνίδι, το κλίμα ευτυχώς για μένα άλλαξε, όπως άλλαξε και για τους δύο φίλους μου και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Νομίζω ότι η δουλειά μου είναι σε ένα πολύ μεγάλο μέρος το μοντάζ και έχω πλάσει πολλές φορές την εικόνα μου στο πώς θέλω να τη βγάλω προς τα έξω. Αντίστοιχα, στο συγκεκριμένο προϊόν, δυστυχώς μάλλον στο συγκεκριμένο προϊόν, δεν μπορούσα να πλάσω εγώ την εικόνα μου ή την εικόνα του οποιοδήποτε. Εγώ αυτό που παρατηρώ βλέποντας το απ' έξω, δεν έχω δει δικά μου επεισόδια ακόμα, δεν έχω καταφέρει. Mm-hmm. Βλέποντας όμως την πορεία του παιχνιδιού, βλέπω ότι γυρνάει το κλίμα σε όλους τους παίκτες. Δηλαδή, μπορεί σε ένα επεισόδιο να είσαι εναντίον της Άννας Μαρίας, σε ένα άλλο επεισόδιο να είσαι εναντίον του Τριαντάφυλλου, σε ένα άλλο επεισόδιο να είσαι υπέρ του Τριαντάφυλλου. Παρακολουθώντας το εννοείς, να ταυτιστείς με τον έναν με τον άλλον. Γιατί και εγώ μου έχει συμβεί αυτό πάρα πολλές φορές και να πω την επόμενη μέρα. Θα σου πω. Βλέπεις, είναι πιο συνεπής από ό,τι νόμιζα. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Εγώ κατηγορήθηκα από ό,τι είδα σε αρκετά σχόλια για το πώς μίλησα και συμπεριφέρθηκα στην Ελευθερία. Έβαλα λοιπόν να δω το απόσπασμα εκείνο του καυγά, το οποίο δεν ήταν προϊόν μοντάζ, όντως μάλωσα και έφτασα ως εδώ εκείνη την ημέρα με την Ελευθερία και βγήκα από τα ρούχα μου. Uh-huh. Και ίσως αυτό ήταν το λάθος μου στην προκειμένη περίπτωση. Παρ' όλα αυτά, εσείς είδατε εκείνο τον καυγά, χωρίς να έχετε δει τις άλλες 25 κουβέντες που έχουν προηγηθεί, που ήμουν πολύ διαφορετική και προσπαθούσα με όλους τους τρόπους να εξηγήσω στην Ελευθερία γιατί διαφωνώ μαζί της και τι πιστεύω ότι πιο ήρεμα εννοείς. Κάνει. Και πιο ήρεμα και σε κουβέντα. Και πιο ήρεμα, ρε παιδί μου, να κυλήσει κουβέντα. Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό, επειδή το καταλαβαίνω και αρκετοί παίκτες όταν βγαίνουν μπορεί να το λένε. Για σένα που έχεις μείνει πολλούς μήνες μέσα. Ναι. Οπότε ένας τηλεθεατής, βλέποντάς σε αρκετό καιρό μέσα, του δίνεις και εσύ τη δυνατότητα να σε γνωρίσει όλο αυτό το διάστημα. Άρα, αν σε ένα επεισόδιο μπορεί να ήσουν λίγο πιο επιθετική απέναντι σε κάποιον ή σε κάποιο άλλο λίγο πιο καλή, στο τέλος της. Στη σούμα που λέει. Ναι, στη σούμα, ας πούμε. Έχει μια εικόνα για σένα, κατάλαβες πώς το λέω. Δηλαδή, ένα παιδί θα μπει για 10 μέρες. Και τηλεοπτικά η οξία μπορεί να μην προλάβει. Στιγμή σου μένει. Αλλά νομίζω ότι δίνεται. Επειδή το καταλαβαίνω αυτό που λες, γιατί δεν γίνεται και να προβάλλουν τα πάντα για όλους. Αλλά νομίζω δεν ότι είναι και μόνο οι κακές στιγμές που έχουμε εισπράξει. Χωρίς να σημαίνει αυτό. Το ότι κάποιο διαφωνεί μαζί σου. Δεν σημαίνει ότι. Α, καλά, κανένα πρόβλημα. Μα δεν λέει αυτό. Αυτό λέω, ρε παιδί μου, ότι δεν νομίζω πάντως ότι η εικόνα ήταν έτσι όπως την περιγράφεις. Υπήρχαν πολύ καλές στιγμές και πολύ κακές στιγμές. Όλοι μας τις έχουμε αυτές τις στιγμές. Ναι, τις καλές και όλοι μας είμαστε και έχουμε και καλές στιγμές και κακές στιγμές. Και χαλαρή, ναι. Αυτό. Ναι, εννοείται. Εννοείται ότι σε ένα τηλεοπτικό προϊόν, σαν το Survivor, το οποίο είναι reality και το οποίο θέλει να πουλήσει άλλα πράγματα, θα προβληθούν αυτά που θα συζητηθούν και περισσότερο. Ένας παίκτης πάντως να βγει και να πει: παιδιά, πάλι καλά που εκείνη τη μέρα μοντάρανε και δεν βγήκανε, ξέρω εγώ, οι βρισκές μου, γιατί ήμουν κακός. Κατάλαβες πώς το λέω. Για μένα δύσκολα θα κρύβαν τις βρισκές μου. Γενικότερα είμαι ένας αθυρόστομος άνθρωπος. Δεν το έχω κρύψει. Να πούνε ότι λειτουργήσε υπέρ το μοντάζ. Και αυτό το δείχνει και το λέει, είναι ο χαρακτήρας μου αυτό. Νομίζω ότι διαφέρει σε σχέση με αυτό το οποίο ξεκίνησες να λες. Και επίσης εγώ θέλω να σε ρωτήσω, βλέποντάς το και παρακολουθώντας πέρα από αυτό το περιστατικό με την Ελευθερία. Αισθάνεσαι ότι αδικήθηκες, αισθάνεσαι ότι φάνηκες διαφορετικά, αισθάνεσαι ότι θες να πεις κάτι στον κόσμο. Και αυτό σε ρωτάω, πέρα από αυτό που βλέπουμε στους τηλεθεατές, είναι και αυτό που ακούγαμε από τους άλλους παίκτες που αποχωρούσαν. Εκεί εμείς σχηματίζαμε περισσότερο. Ναι. Καλύτερη, πιο σφαιρική. Από τους άλλους παίκτες που αποχωρούσαν, εννοείται, κάθε φορά, ας πούμε, τον Ταβλαντάκη και τον Γκρίζ, με τους οποίους, για παράδειγμα, λέω τώρα, με τους οποίους έχω έρθει σε κότ. Πιο κοντά. Ναι. Και από όλους γενικά, κάναμε κάποια σχόλια και τα συγκεντρώναμε. Γενικότερα, αισθάνομαι ότι αδικήθηκα εγώ, ο Τζέιμς και ο Νίκος αρκετά, πολύ περισσότερο από εσάς, από τις εκπομπές που σχολιάζατε τα τεκτενόμενα. Και όχι. Παραδείγματος χάρη, ναι, όταν είχε γίνει όλο το σκηνικό με τον Αλέξη, το οποίο, αν θέλετε να το συζητήσουμε, ασφαλώς.
άκουσα από διάφορες εκπομπές, όχι μόνο από τη δική σας, ότι ήμουν υπερβολική. Για μένα αυτό ήταν πάρα πολύ βαρύ, γιατί η κατάσταση όλη αυτή που είχε δημιουργηθεί δεν ήταν μόνο εις βάρος μου, ήταν εις βάρος των γυναικών στην καλύβα. Επιτρέψε μου να σου πω, καταλαβαίνω για ποιο πράγμα μιλάς, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τη δική μας. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε και δείξει και έχουμε κατακεραυνώσει, όπως και θα κάναμε όχι μόνο για το συγκεκριμένο παίκτη, για οποιοδήποτε άνθρωπο μιλούσε με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό που με προβληματίζει και θέλω να παρόλα το καταλάβω. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Ποτέ δεν υπήρχε περίπτωση να μην πάρουμε θέση κατά τέτοιων θέσεων και απόψεων. Ειδικά σε αυτή την εκπομπή και ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με μένα. Να πούμε με εμάς που ξέρουμε, γιατί για τους άλλους δεν ξέρουμε τι. Γι' αυτό λέγαμε, Μαρία. Στο συγκεκριμένο. Ίσα-ίσα που ήταν και το επεισόδιο που είχε προβληθεί και είχαμε παρακολουθήσει την επόμενη ημέρα. Και δεν ξέρω αν έχουμε και το σχετικό απόσπασμα για να δείξουμε. Ήμασταν τόσο ξεκάθαροι και τόσο καταπέλτες. Γιατί αυτά τα πράγματα όχι μόνο δεν λέγονται, δεν θα έπρεπε καν να σκέπτονται και να υπάρχουν, πόσο δε μάλλον εφαρμόζονται. Παρ' όλα αυτά, όμως, στην πορεία των πραγμάτων, έγινε μεγαλύτερο ζήτημα το αν τελικά εγώ διατηρώ ή έχω δημιουργήσει κάποια σχέση με τον Νίκο, παρά το ότι ο Αλέξης χρησιμοποίησε σεξιστικά και μισογυνίστικα σχόλια απέναντι όχι μόνο σε μένα, αλλά και στην ελευθερία. Και στον Τζέιμς είδα πρόσφατα ότι προχθές του είπε «Ladies first». Όταν επανέρχεται. Δηλαδή το... έχουν ακουστεί. Αυτό δεν το όταν να σου πω την επανέρχεται αλήθεια, το φαίνεται. Αδιάβαστη στο κομμάτι του Ladies First, το και το θεωρώ ακραίο. Και γενικά σε ό,τι έχει. Από τον Αλέξη. Ο Αλέξης γύρισε και είπε στο James Ladies First, θέλοντας να θίξει τον αντρισμό του ένα καθαρά σεξιστικό σχόλιο. Αδιανόητο. Γενικότερα... Αδιανόητο και σε καμία περίπτωση σεβαστό και δεν το έχουμε μοιραστεί ποτέ με τον κόσμο αυτό. Στο λέω γιατί όταν θα βρει χρόνο για να μπορέσει τουλάχιστον για εμά, και δεν στο λέω ούτε απολογητικά μιλώ. Απλά επειδή θέλω να είμαι πάντοτε ξεκάθαρη με τους ανθρώπους που έχω απέναντί μου, αλλά και με τους ανθρώπους για τους οποίους μιλώ δημόσια, είναι πολύ σαφές το ότι ποτέ, μα ποτέ, ειδικά από αυτή την εκπομπή, δεν θα υπάρξει θέση ανθρώπου, ακόμα και αν τον εκτιμώ ή τον γνωρίζω, το αφήνω στην άκρη αυτό, που να μιλήσει και να καταφερθεί και εναντίον γυναικών και με αυτόν τον τρόπο, αλλά και εναντίον ανθρώπων με τέτοιες ταμπέλες και ετικέτες. Ιδίως όμως το τελευταίο διάστημα, και αυτό μπορείς να το δεις, με όλες αυτές τις ακραίες θέσεις και τις ομές και ίσως επίτρεψέ μου να πω και αυθαίρετες και απαράδεκτες τοποθετήσεις του, καταλαβαίνω ότι κάτι άλλο συμβαίνει με τον Αλέξη Παπά. Περάζουν 3,5 μήνες βέβαια. Όχι. Και με έδιωξε και από το παιχνίδι για να καιρός, το καταλάβετε αυτό, όχι, αλλά τουλάχιστον καλλιεργάζει. Όχι, δεν είναι. Όσο περνάει ο καιρός και κάθε φορά που εντοπίζουμε θέματα με ανθρώπους, γιατί μοιραία. Ειδικά σε εμάς εδώ που για μένα το μεγαλύτερο θέμα, το λέω μεταξύ Σοβαρού και Αστείου Άννα Μαρία, είναι ότι δεν έχω όσο χρόνο θα ήθελα ιδανικά για να σχολιάσω και να τοποθετηθώ. Και αυτό το λέω με καλαμπούρι. Στην πραγματικότητα όμως πολλές φορές από ένα απόσπασμα το οποίο θα προβληθεί, προσπαθώντας να θίξουμε έστω και ακροθυγώς τα περισσότερα από αυτά που λέγονται, δεν προλαβαίνω να εντρυφήσω ή να σχολιάσουμε περαιτέρω. Αυτό όμως δεν θέλω να εισπραχθεί. Εγώ το καταλαβαίνω. Το οποίο... Γιατί και εγώ από 3 ώρες πρόγραμμα δεν προλαβαίνω σίγουρα να πω ακριβώς. Είσαι και άνθρωπος της τηλεόρασης. Ναι, ναι, ναι. Το καταλαβαίνω. Αυτό που συμβαίνει είναι το εξής, ότι εμείς σχολιάζουμε το επεισόδιο της ημέρας. Δηλαδή, αν ο Αλέξης, οπότε ο Αλέξης προβληθεί κάτι το οποίο έχει πει που εμείς διαφωνούμε ή συμφωνούμε, θα σχολιάσουμε αυτό. Και ο καθένας δεν μπορούμε να γυρίσουμε και να πούμε και πριν. Εγώ θα ακούσω την Άννα Μαρία όμως. Αλλά ναι, όχι, το λέω. Ωραία, γιατί πάμε να το έχουμε σχολιάσει. Είμαστε κατά αυτού του πράγματος. Και είναι και αυτό που λέμε σε όλους τους συμμετέχοντες του προγράμματος, ότι επειδή κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν ως αδιάβαστοι, λέγοντας κάτι τέτοιο, Άννα Μαρία γενικότερα. Πρώτα θα πρέπει να δείτε όλα τα σχόλια που έχουμε κάνει και όχι να σου στέλνω εγώ «Α, είπε ο Γρηγορόπουλος αυτό, είπε αυτό». Αποσπασματικά ναι. Είναι λογικό όμως, γιατί οι άνθρωποι αυτοί ήταν σε ένα νησί, συμμετείχαν σε ένα πρόγραμμα, δεν είχαν επαφή με όλα αυτά. Είναι δύσκολο αυτό που και, ναι, ούτε σε αυτό μπορεί κανείς να τους κρίνει αυστηρά, αλλά στο ότι το είχαμε σε σημείο γραφικότητας όσον αφορά στον εαυτό μου, που έλεγα τότε εκείνη τη μέρα ότι πρέπει το βίντεό σου να παίζει στην Ομόνοια, για να βλέπουν πώς δεν πρέπει, πώς δεν πρέπει να παίζει ένας άντρας μια γυναίκα με τις λέξεις και με τις πράξεις, είναι κάτι το αδιαφυσβήτητο. Το συγκεκριμένο από ό,τι κατάλαβα. Σαφώς δεν μπορώ να έχω πλήρη εικόνα του τι έχετε πει όλους αυτούς τους 3,5 μήνες. Έχοντας δει κάποια αποσπάσματα, προφανώς και θεωρώ ότι έχω αδικηθεί. Όπως και στο σκηνικό με τον Μπαλάκη επίσης. Και αυτό το διευκρινίσαμε και αφού έγινε ανάρτηση. Διευκρινίστηκε. Τι έγινε τότε, Άννα Μαρία, το θυμάσαι. Εκείνα δες μηνύματα που πήρα. Γιατί δεν διευκρινίσατε. Το σχολίασα εγώ. Εγώ δεν είχα. Ναι, για να μην. Επειδή το σχολίασα εγώ. Άμα δεις το βίντεο, ήταν η πρώτη σου συνέντευξη. Ναι. Και το έλεγα κιόλας καθώς έπαιζε συνέντευξη. Λέω, κοίτα να δεις τώρα, γιατί μου το έκανε αυτό. Γιατί εμένα μου άρεσαν αυτά που έλεγες. Άσχετα αν έχω διαφωνήσει πολλές φορές μαζί σου στο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά. Και λέω ότι γιατί κάτι που είναι απλό
που θα μπορούσες να πεις, όταν πέσαμε μεταξύ μας, μην κάνεις αβολιά. Γιατί δεν το έλεγα. Γιατί αν όντως το θυμόμουν, θα το είχα σχολιάσει όπως ειλικρινά σχολίασα και όλα τα υπόλοιπα. Μα δεν είχε, να. Εγώ δεν θυμόμουν καθόλου το σκηνικό εκείνο, ναι, για να το διευκρινίσω. Παρ' όλα αυτά, βγαίνοντας έξω, είδα ότι μέχρι και ο Γιώργος Ολιανός είχε πάρει θέση περί, ναι, αυτού και είχε πει ότι επιστράφηκε στον αγωνιστικό χώρο. Ναι. Να πω επίσης ότι οι πάγκοι από κάτω, επειδή γράφανε ότι το πέταξα και το έκρυψα πίσω από τον πάγκο, δεν έχουν κενό. Κάτι το οποίο μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες, οπότε δεν θα μπορούσα να το κρύψω κάτω από τον πάγκο. Έγινε ασυνέστητα κίνηση. Τι είχε συμβεί? Όχι, δεν νομίζω. Εγώ ειλικρινά δεν θυμάμαι τι συνέβη εκείνη την ημέρα. Δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή την κίνηση και αυτό είχα πει και τότε για το οποίο μου είπες ότι στο χάλασα. Αλλά πραγματικά δεν το θυμάμαι. Αν το θυμόμουν, θα σου έλεγα ότι το έκανα. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι εγώ, άμα παίζουμε μονόπολη και κλέψεις, φεύγω από το παιχνίδι και ας είσαι ο κολλητός μου. Ναι. Οπότε σίγουρα είναι κάτι που δεν με χαρακτηρίζει σαν άνθρωπο. Ωραία. Επειδή λοιπόν δεν το θυμάμαι, λέω ότι μάλλον κάτι άλλο έχει συμβεί. Κάτι άλλο είχε πέσει. Έπιασα όντως τον μπαλάκι και το έσπρωξα, ναι, προς τα δεν μέσα, όπως είπε ο Γιώργος. Γιατί έγινε ασυναίσθητο μόνο. Δεν μπορώ να το θυμηθώ. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω από το παιχνίδι είναι ότι επειδή παθιαζόμαστε, παθιάζεστε κι εσείς, μας βγάζετε αυτό το πάθος, παθιαζόμαστε κι εμείς. Και εγώ παθιάζω. Και πολλές φορές βλέπουμε πράγματα. Δηλαδή είναι σαν να το ζούμε. Βλέπουμε πράγματα που λέμε. Και τώρα γιατί το πήρες. Στην περίπτωση με τον μπαλάκι έγινε το φυσιολογικό. Μακάρι. Κάτι χρειάστηκε διευκρίνηση. Και δόθηκε. Ναι, όχι, τη το διευκρινίζω. Απλώς γιατί ήταν λίγο άδικο, έχοντας δώσει όλη αυτή τη συνέντευξη και έχοντας μιλήσει για τόσα θέματα τα οποία υποτίθεται ότι επίσης σας απασχολούσαν, να εστιάσετε μόνο σε αυτό το οποίο έχει γίνει και 2 μήνες πριν. Όταν προβάλλεται μία συνέντευξη και πραγματικά το είναι τόσο χορταστική όσο και η δική σου, μοιραία δεν μας δίνονται κατευθυντήριες γραμμές. Θα σταθείς αυτό, θα σταθείς το άλλο. Είναι καθαρά το τι προκύπτει εκείνη τη στιγμή. Και πολλές φορές. Άκου τώρα να δείτε το λέω. Δεν ήρθε εδώ για να λύσουμε τα θέματα μας. Μα ξέρει κάτι όμως, δεν γίνεται. Άμα δεν τα λύσουμε, δηλαδή τα βλέπουμε. Εσείς βλέπετε κάτι άλλο. Δεν είναι θέματα. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να μην γνωριζόμαστε και μπορεί, δεν ξέρω πώς θα έρθουν τα πράγματα. Μ' αρέσει όμως τον έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο, ο οποίος έχει κάνει και ένα buzz, δηλαδή. Έχω δεχθεί τόσα πολλά μηνύματα, σαν να ήμασταν φίλες, σαν να σε ήξερα. Και πραγματικά δεν μπορώ να απαντήσω. Και το λέω σε όλους εσάς. Και πολλά μηνύματα. Και απορίες και γιατί δεν ρωτάς αυτό. Λες και σε είχα μπροστά μου για να σε ρωτήσω. Εν πάση περιπτώσει, ο χρόνος ο οποίος διατίθεται πολλές φορές είναι τόσο στενός και τόσο περιορισμένος, στη δική μου τουλάχιστον εκπομπή. Και στο Survivor, έτσι. Ό,τι λες ισχύει και για μας. Που κρινόμαστε από 3 ώρες. Δηλαδή, εγώ μπορώ να σε καταλάβω. Αντίστοιχα, πρέπει να καταλάβετε και τον κάθε έναν παίχτη. Το Survivor. Είναι περιορισμένος ο χρόνος. Μα εμείς δεν σταυρώνουμε ανθρώπους, εκτός και αν είναι κάτι τόσο ακραίο αυτό το οποίο θα υποθεί, που θα καταδικαστεί εντός ή εκτός εισαγωγικών από την εκπομπή μας, γιατί προβάλλουμε και ένα κοινωνικό μήνυμα και απευθυνόμαστε σε πολύ κόσμο. Προς Θεού. Το σωστό όμως και το ευγενές πάντοτε το επικροτούμε. Όπως επίσης θεωρούμε ότι όλα πρέπει να λέγονται. Σήμερα λοιπόν που σε έχουμε εδώ και μου έχουν δώσει και λίγο χρόνο παραπάνω, δόξα τω Θεώ, θέλω να μιλήσω. Μα θέλω να μιλήσω. Εγώ είχα την εξής απορία. Και να ρωτήσω. Μου λένε από πάνω, μην παραπονιέσαι. Δεν έχω χρόνο, αλήθεια είναι. Το άλλο κομμάτι, αυτό με τη σχέση σου με τον Νίκο. Τη σχέση, και δεν εννοώ την ερωτική, τη σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων. Είναι ένα θέμα το οποίο αρχικά εμείς όταν βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι πιο κοντά, αλήθεια, στο λέω σου Ιωάννα, χαίρομαι. Δεν γνωρίζω ούτε με αφορά τι υπάρχει στην προσωπική ζωή του καθενός. Βλέπω και το λέω σου, μιλάω ειλικρινά, καλοπροαίρετα. Αλλά αυτό είναι γιατί έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Okay. Είμαι πιο ρομαντική ψυχή. Είμαι πιο ρομαντική. Το χέρι δεν μου άρεσε. Τέλει. Είμαι το έχω πει κιόλα και στην εκπομπή. Ο Νίκος θα ήθελε. Σχέση μου με τον Νίκο. Να ξέρω. Θα ήθελα όμως να μας πεις εσύ και να τοποθετηθείς. Για τη σχέση σου με τον Νίκο. Για το πώς φάνηκε, για το τι ήταν και για το πώς εσύ θα ήθελες και κυρίως απέναντι στον κόσμο να απευθυνθείς. Καλά, απέναντι στον κόσμο δεν το λέω καθόλου υποτιμητικά, αλλά πραγματικά η προσωπική μου ζωή δεν νομίζω ότι αφορά και προσπαθούσα και ακόμα και όταν ήμουν σε σχέση με ανθρώπους που ήταν στον χώρο, να μην προκαλώ και να μην συζητιέμαι γι' αυτό ή δυνατόν. Σαφώς δεν μπήκα σε ένα παιχνίδι όπως το Power of Love για να έχω δώσει τέτοιο δικαίωμα ή δεν μπήκα σε ένα παιχνίδι στο οποίο ήταν ο πρώην μου, για παράδειγμα, ώστε να δώσω ένα έξτρα δικαίωμα. Εγώ σαν άνθρωπος είμαι πολύ δοτική με τους ανθρώπους που μου δίνουν και νιώθω ότι είναι κοντά μου, όπως είπα και στην πρώτη συνέντευξη που κάναμε. Και εκδηλωτική. Την ίδια ακριβώς σχέση που είδατε να έχω με τον Νίκο σε πολύ παρόμοιες καταστάσεις είχα και με τον James και με τη Μαριαλένα όταν ήμασταν στην αρχή κοντά. Θυμάμαι να έχω φιλήσει τη Μαριαλένα στο στόμα, συνέστητα σε νίκη και να συζητάμε πώς θα το παίξουν αυτό τώρα, τι θα γίνει κτλ.
Δεν το είδαμε αυτό. Ναι, δεν το είδατε. Ευτυχώς, γιατί θα κατηγορούμουν και για σχέση με τη Μαριαλένα. Καλή, μα μην το λες έτσι, μωρά, είναι Μαρία και εσύ. Είναι, ο Νίκος ήταν από τους ανθρώπους που με κράτησαν πολλές φορές όταν ζωρίστηκα. Ήταν από τους ανθρώπους που όταν έφαγα όλη αυτή την κατηγορία από τον Αλέξη, μου στάθηκε πάρα πολύ. Ήρθαμε πάρα πολύ κοντά και με τον Νίκο και με τον Τζέιμς. Κοιμόμουν ανάμεσά τους και όντως γυρνούσα μούρι με μούρι και με τους δύο. Και... Εμείς είδαμε, επιτρέψαμε να σου πω, με τον Νίκο. Ναι, 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 το δεν γνωρίζω. Δεν είδαμε ποτέ με τον Τζέιμς. Αυτό είναι... Γι' αυτό και κρίνουμε βάσει του τι βλέπουμε. Δεν είναι προϊόν μοντάζ η αγκαλιά, η μούρι με μούρι εικόνα, ναι, προφανώς. Γιατί το βλέπεις ως κατηγορία όμως, ότι σε κατηγορήσαμε. Ενώ... Ότι με κατηγορήσατε δεν είπα αυτή τη λέξη. Όχι, ότι νιώθεις ότι με κατηγορούν εννοώ και για σχέση με τη Μαριαλένα, είπες πριν, ναι, αστειευόμενη. Όχι, είπα, ήταν αστείο. Ήταν ναι, το βλέπαμε... Τρυφερά, δεν το βλέπαμε κατακριτέα. Για να ψέξουμε ή να κατηγορήσουμε εμείς. Ναι, όχι. Προσωπικά θεωρώ, εκεί που θέλω να καταλήξω, ότι δεν μπήκα σε ένα παιχνίδι για να σχολιαστώ είτε αυτό που είχα απαντήσει και στον Αλέξη, ότι ακόμα κι αν ίσχυε κάτι τέτοιο, τι σχέση έχει αυτό με το πρόγραμμα στο οποίο είμαστε. Υπάρχει. Για μένα αυτό δεν θα έπρεπε να απασχολεί κανέναν. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, επειδή έχω ακούσει. Γνωριζόταν να... πριν. Με τον Νίκο. Με τον Αλέξη. Αν εγώ γνωριζόμουν με τον Αλέξη. Ναι. Όχι, δεν είχα τη χαρά. Και ότι αυτή και η εικόνα που είχε για σένα και εκείνη την πρώτη φορά που εσύ ξέσπασε σε γλάματα. Και ναι. Το καταλαβαίνω. Λοιπόν, ο Αλέξης έκανε κάτι. Ήταν σαν πώς το κρίνει, πώς φαίνεσαι εσύ με αυτό. Για τον σύντροφο, στο όνομα του, ναι, δεν θυμάμαι. Και... Όχι, εγώ συζητούσα πολύ συχνά για τον σύντροφό μου με όλους. Με τον Νίκο, στην αρχή με τον είχα συζητήσει και με τον Αλέξη. Γενικότερα ήταν... Αυτό ήταν το λάθος. Ήταν... Ναι. Συζητάς τελικά και να μου κάνει τις πράγματα. Γενικότερα ήταν κάτι το οποίο συζητούσα πολύ συχνά, γιατί έχουμε ανάγκη να συζητήσουμε για τους δικούς μας ανθρώπους. Δεν είχε παίξει ποτέ τηλεοπτικά. Οπότε δεν... ο Αλέξης γνώριζε για τον σύντροφό μου. Εκείνη τη στιγμή ήθελε να βγει από τη δύσκολη θέση, γιατί ήμασταν όλοι εναντίον του μετά από τα σκηνικά αυτό τα οποία. Αυτό που είχαμε πει, να μετατοπίσει την προσοχή αυτό αλλού. Αυτό που είχα πει και εγώ. Και το πέτυχε κιόλας. Ναι, ουσιαστικά το κατάφερε. Και ο στόχος του επετεύχθη. Και ουσιαστικά εγώ βρέθηκα να απολογούμε για κάτι που δεν θα έπρεπε, είτε ίσχυε είτε όχι. Επειδή στο προηγούμενο θέμα. Και το ξέρουμε κι εμείς από την πιάτσα, ότι είσαι άνθρωπος που γνωρίζεις από τηλεόραση ή από μοντάζ, όπως είπες εσύ πριν και τα λοιπά. Σε αυτή τη σχέση, εκεί η εμπειρία σου δεν σε έβαλε να σκεφτείς ότι μπορεί αυτή η τρυφερότητα να παρεξηγηθεί εντός εισαγωγικών. Ναι, βεβαίως. Δεν γίνεται όταν, όχι, όταν συνέβη όλο το σκηνικό με τον Αλέξη, σκέφτηκα ότι αν τώρα στον κόσμο έχει δώσει πάτημα ο Αλέξης, ίσως εγώ να πρέπει να προσέχω τη συμπεριφορά μου απέναντι στον Νίκο για να μην δημιουργηθούν λανθασμένες εντυπώσεις. Είναι το ενισχύσεις, είπες, ή να το πλασάρουμε σαν να είμαστε μαζί. Κάπως έτσι θυμάμαι τη συνέντευξη. Θα σου εξηγήσω. Σκεπτόμενοι λοιπόν όλο αυτό, ναι, αποφάσισα ότι οι άνθρωποι που με γνωρίζουν, από τους γονείς μου μέχρι τον σύντροφό μου μέχρι τους φίλους μου, και δεν υπάρχει περίπτωση για οποιονδήποτε Αλέξη και για ψευδείς κατηγορίες προς το πρόσωπό μου να σταματήσω να είμαι ο εαυτός μου. Ήταν κάτι που είχα πει εξ αρχής. Προτιμώ ο κόσμος να με αντιπαθήσει για αυτό που είμαι παρά να με συμπαθήσει για κάτι που δεν είμαι. Και επέμεινα να είμαι τόσο κοντά με τον Νίκο και τον Τζέιμς όσο. Θα ρωτήσω κάτι άλλο, Μαρία. Πώς σταμάτησε τον σύντροφό σου. Αυτό ήθελα να ρωτήσω κι εγώ. Αυτό που έβλεπε. Ως τηλεθεατής, όπως θα το βλέπεις. Τον σύντροφό μου τον προβλημάτισε το γεγονός ότι δεν έχει επιλέξει να είναι σε αυτό το χώρο. Και βαλόταν καθημερινά, εγώ δεν μπορούσα καν να το γνωρίζω. Ούτε να το προστατεύσω. Ούτε να το προστατεύσω. Τον προβλημάτισε εννοώ ότι έπρεπε να χτίσει ένα τείχος και να το ξεπεράσει, κάτι το οποίο έκανε μόνος του και πραγματικά το βρίσκω πάρα πολύ δυνατό από μέρους του. Ταυτόχρονα όμως όταν σε γνωρίζουν οι δικοί σου άνθρωποι, δεν περιμένουν ένα τηλεοπτικό προϊόν για να ξέρουν με ποιον έχουν να κάνουν. Καλά, κοίτα, αν βγάλουμε σένα τώρα από την εξίσωση για να μην το πάρεις απάνω σου, θα μπορούσε να συμβεί στον οποιοδήποτε. Ποιο? Το να βρεθείς με έναν άνθρωπο και να σε ενδιαφέρει να τον βλέπεις με έναν άλλο τρόπο, θα μπορούσε να συμβεί με τον οποιοδήποτε. Καλά, θα μπορούσε να συμβεί, ναι, εννοείται θα μπορούσε και να συμβεί. Γι' αυτό και εμείς το βλέπουμε πονηρά. Δηλαδή, δεν, όχι, τώρα... μα, μισό λεπτό. Δεν είναι κακό το να δημιουργηθεί καμία ερωτική σχέση. Αρχικά. Αν δημιουργηθεί ο survivor, ίσως να είναι και η πιο δυνατή, γιατί δεν ξέρω πώς θα το καταφέρεις. Δεν έχει τα χειρότερα. Όχι, δεν ξέρω πώς θα το καταφέρεις. Δεν υπάρχει ερωτική έλξη. Τουλάχιστον εμένα δεν μου δημιουργήθηκε ποτέ μια τέτοια ανάγκη. Δεν.
Εσύ βγαίνοντας τώρα και άμα. Είναι το πράγμα που σκέφτεσαι. Ναι, το έχω πολλές φορές. Είναι το ζόρι και του οργανισμού ακόμα. Ναι, και βλέποντας το απ' έξω, πιστεύεις ότι αυτό που βλέπαμε εμείς και σχολιάζαμε δικαιολογείται. Κατάλαβες πώς το λέω. Δηλαδή, δικαιολογεί τον κόσμο έτσι όπως μπορεί να σχολιάζει κάποια πράγματα. Τι έβγαινε προς τα έξω ουσιαστικά από τα πλάνα που σας είχαν μαζί. Παιδιά, σαφώς. Στο βίντεο της αποχώρησής μου, αντί να παίζουν οι στιγμές μου από τα αγωνίσματα, παίζανε τα φιλιά μου και γκρέλι μου με και τον Νίκη. Και ακούσαμε και τον Τριαντάφυλλο. Τρία λεπτά αγκαλιά. Το σχολίασαν μετά και από την ομάδα. Καλά, ο Τριαντάφυλλο τώρα τρία λεπτά αγκαλιά. Τρία λεπτά κρατάει όλο το survivor. Δεν είναι. Βρήκε και εσύ επιχείρημα, Ιωάννα. Ναι, βρήκε και στον άνθρωπο τώρα τον Τριαντάφυλλο. Δηλαδή, πραγματικά. Με του μεγάλου γιατρού. Το σ' αγαπώ πολύ. Επίσης, είναι για μένα ανθρώπινο. Είναι κάτι που όταν αισθάνομαι το λέω. Του έχω ξαναπεί σ' αγαπώ όταν κερδίσαμε. Του έλεγα σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Κατάλαβε γιατί το ενίσχυε. Είναι φοβερό. Για μένα, σε κοινωνικό επίπεδο, το να σχολιάζεται τόσο έντονα το σ' αγαπώ. Ενώ δεν σχολιάζεται τόσο έντονα το σε μισώ ή το σε συχαίνομαι, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα της κοινωνίας μας. Δηλαδή είναι τόσο όμορφη λέξη, τόσο όμορφο συνέστημα και για μένα το σε αγαπώ δεν σημαίνει ερωτικά. Όχι, έτσι, δηλαδή, ίσα, δεν... ίσα ίσα που είναι και... Τι μου λες τώρα, εμένα που το λέω το σ' αγαπώ εδώ και αγάπη μου. Αλλά, πέρα από το κομμάτι αυτό, δεν νομίζω ότι μπορεί να συγκριθεί και να παραλληλιστεί με το αν... Στέκεται κάποιος πιο πολύ στο σε μισό ή στις εκδηλώσεις αντιπάθειας έντονης, ίσως και αγένειας βαθιάς, με το σ' αγαπώ. Απλά είναι αυτό το οποίο είναι πιο εύκολο και πιο προσεγγίσιμο για να το σχολιάσεις. Και να δώσεις ίσως και άλλες προεκτάσεις. Ναι, ναι, δεν ξέρω. Εγώ, άμα νιώθω ότι σ' αγαπώ. Θα σου το πει. Θα σου το πω. Θέλω να ρωτήσω κάτι όμως τώρα. Ειδικά όταν ξέρω ότι θα κάνω ένα εδώ 3,5 μήνες γιατί θα γυρίσεις να πάρεις το κύπελλο. Κατάλαβες. Α, το εξήγουρα. Θέλω να πέρασε. Α, κάτσε, περίμενε. Για ποιον εξήγουρα, για τον Νίκο ή για τον Τζέιμ. Και οι δύο θα είναι στον τελικό. Τώρα ποιος θα το πάρει, θα δούμε. Θέλω να ρωτήσω κάτι για την Μαργαρέτα. Ξέρω ότι δεν μπορείς να το διαλέξεις εύκολα, αλλά. Με όλα αυτά που βλέπεις και τηλεοπτικά πιο πολύ. Τι το κάνουμε όπως άλλο σοου που το έδωσαν σε δύο. Και οι δύο το ίδιο θα πεις. Ξέρεις τι, δεν μ' αρέσει να είμαι διπλωμάτης. Θέλω, είτε το πάρει ο Τζέιμς είτε το πάρει ο Νίκος, για μένα είναι όντως το ίδιο. Απλά έχοντας συζητήσει με τα παιδιά και δύο πράγματα παραπάνω, ξέρω ότι το κύπελλο, το έπαθλο τέλος πάντων, ίσως να είναι λίγο πιο χρήσιμο στον Νίκο. Δεν φοβάσαι μήπως οι συγκρούσεις με τους άλλους της ομάδας ή οι όποιες αντιπάθειες εντός εισαγωγικών δημιουργούνται, τους θέσουν εκτός παιχνιδιού νωρίτερα, ασχετά με την αγωνιστικότητά τους. Ή αν ο κόσμος θα τους επιλέξει. Γενικότερα, αν τους βλέπουμε ότι. Συναισθηματικά. Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω πώς ψηφίζει ο κόσμος, αλλά λέω ότι οι έντονες προσωπικότητες ή αυτοί που προκαλούν έντονες αντιδράσεις. Ίσως υπάρχει, κρύβουν και τον κίνδυνο να τους διώξει ο κόσμος ή η ομάδα τους νωρίτερα. Σαφώς, είναι ένα παιχνίδι και υπάρχει πιθανότητα να τους διώξει ο κόσμος ή η ομάδα νωρίτερα. Παρ' όλα αυτά, έτσι όπως βλέπω τα τεκτενόμενα τουλάχιστον τώρα, έχει αλλάξει και ο κόσμος απέναντί τους, έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν πράγματα και να δικαιωνόμαστε για πράγματα τα οποία λέγαμε 3,5 μήνες. Εμείς, λες, και υπάρχει μια φιλία. Συγγνώμη. Το εμείς είναι ακόμα εκεί. Ναι, εκεί. Υπάρχει μια φιλία. Που δεν υπάρχει ανάμεσα στα άλλα άτομα του παιχνιδιού. Και φάνηκε και από την τελευταία κουβέντα της Χριστίνας. Εγώ το έλεγα ότι και να καταφέρουν να διώξουν κάποιον από εμάς, θα αναγκαστούν να ψηφιστούν μεταξύ τους και τότε θα καταλάβουν ότι δεν είναι πραγματικά φίλοι. Η φιλία τους νομίζω ότι θα καταφέρει να τους πάει μακριά. Να ρωτήσω για τη Μαργαλένα, γιατί θα σκάσω. Άντε, ρωτήσω. Δύο λεπτάκια. Μπορώ να προλαβαίνω. Και την πηχτή της πριν, η Άννα Μαρία. Το είπε. Επειδή λοιπόν υπάρχει και αυτό τώρα με το Σάκη και τη Μαργαλένα. Ναι. Κάτι αντίστοιχο σαν και σένα είναι λίγο αυτή η κατάσταση. Αντίστοιχο δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Γιατί δεν είναι. Θα πω. Η Μαργαλένα. Εγώ τον Νίκο δεν τον ήξερα. Το γνώρισαμε στο παιχνίδι. Όχι, μισό λεπτό, παιδιά, για να μην φανεί ότι λέω τι να είναι. Λέω, η Μαργαλένα μπήκε μέσα στο παιχνίδι και έχει μια σχέση με ένα παιδί έξω, με τον Γιώργο Λιβάνη. Μπήκε ο Σάκης, ο οποίος είναι πρώην της. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, βλέπουμε στα πλάνα και πάλι αυτό που βλέπουμε, δεν ξέρω αν έχεις δει, να έρχονται πολύ κοντά. Ναι, το έχω δει και να συμβαίνει και εννοώ. Αυτό θέλω να μου πεις. Υπάρχει, θες να μας πεις έτσι όπως το ζήσεις εσύ βασικά. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι το οποίο δεν έχω δει με τα μάτια μου και δεν μπορώ να μιλήσω για τα παιδιά. Έχω δει ότι έχετε δει, έχουν έρθει πολύ κοντά. Εγώ καταλάβαινα και την πρώτη μέρα που μπήκε ο Σάκης, το είχα πει στη Μαργαλένα ότι. Στις συνθήκες που περνάμε, έχεις ανάγκη να έρθεις κοντά με έναν άνθρωπο, με δύο, με αυτούς που μπορείς. Όπως και εγώ ήρθα με τον Νίκο και τον Τζέιμς. Πόσο μάλλον όταν αυτόν τον άνθρωπο τον γνωρίζεις από έξω και αισθάνεσαι 100 φορές περισσότερη ασφάλεια. Και έτσι έλεγα ότι το θεωρώ απολύτως λογικό να σου συμβεί. Από εκεί και πέρα, επειδή υπήρχε η σχέση τους στο παρελθόν,
υπάρχει και μία μεγάλη διαφορά στο ότι αισθάνεσαι ακόμα πιο εύκολα ευάλωτη στο να ρίξεις τις αμοινές σου, στο να ξεχάσεις πράγματα που έχουν συμβεί και γι' αυτό είχατε χωρίσει και ίσως να έρθεις ακόμα πιο κοντά του. Δεν μπορώ να γνωρίζω αν είναι ερωτικό το ενδιαφέρον. Νομίζω ότι δεν μπορεί να δημιουργηθεί ερωτικό ενδιαφέρον. Μεταξύ νέων ανθρώπων που είναι μέσα με αυτό, αυτή τη συνθήκη. Απλά υπήρχε στο παρελθόν, οπότε είναι σίγουρα διαφορετική η σχέση του. Και μια τελευταία ερώτηση πριν σε αποχαιρετήσουμε. Καλή, κακή, κριτική, η προβολή είναι κάτι το οποίο συζητιέται για έναν άνθρωπο και είναι εκεί μπροστά, είναι στο επίκεντρο, όπως συμβαίνει σε σένα τώρα. Ξέρω ότι είναι νωρίς για να κάνεις τον απολογισμό σου και την αποτίμηση, αλλά όλο αυτό και με τη συμμετοχή σου στο Survivor, αισθάνεσαι ότι σε βοήθησε ή σε ανέδειξε περισσότερο. Αισθάνεσαι ότι αποκόμισες πράγματα και αυτά που μας είπες, αλλά και σε επίπεδο πιθανώς επαγγελματικά, πιθανώς αναγνωρισιμότητας ακόμα μεγαλύτερης. Ή έχει μείνει αρνητικό πρόσημο μέσα σου. Σε καμία περίπτωση. Είναι κάτι που θα ξαναέκανα τώρα. Δεν μετανιώνω γενικότερα για τις επιλογές μου. Επέλεξα να το κάνω και είπα ότι θα είμαι εκεί από την πρώτη μέχρι και την τελευταία μέρα, που νόμιζα ότι θα είναι μια εβδομάδα, τελικά είναι 3,5 μήνες. Με έχει αλλάξει πολύ ως άνθρωπο όλο αυτό που βίωσα. Τα πράγματα που δυστυχώς μπορούν να καταλάβουν μόνο όσοι έχουν συμμετάσχει. Πιο σκληρή, έκανα. Όχι. Θα πω. Ανθεκτική εννοώ. Θα πω σίγουρα πιο ανθεκτική. Σίγουρα είδα τα όρια μου, τα οποία ήταν πολύ περισσότερα από αυτά που πίστευα. Σίγουρα είμαι πολύ πιο. Σίγουρα είμαι λιγότερο σκληρή από ό,τι ήμουνα. Νιώθω ότι είχα την τύχη να βρίσκομαι σε ένα τηλεοπτικό προϊόν και να μην πεινάω επειδή δεν είχα τη δυνατότητα να φάω, αλλά να πεινάω με επιλογή μου. Και το αίσθημα της πείνας νομίζω ότι είναι κάτι που, αν το νιώσεις, αλλάζεις πάρα πολύ ως άνθρωπος. Είναι. Δεν έχω καν ακόμα τα λόγια να τα βάλω σε μία σειρά για να εξηγήσω πόσο δυνατό συνέστημα είναι να μην μπορείς να πάρεις τα πόδια σου από την πείνα και ταυτόχρονα να έχεις δύναμη, να αγωνιστείς για την ομάδα σου και για το να φάτε, ας πούμε. Κατανοητό αυτό που λες. Σαν κίνητρο, σαν ψυχολογία. Σαν ψυχολογία. Το Survivor είναι παιχνίδι ψυχολογίας. Δεν ήταν το πιο δύσκολο πράγμα η πείνα για μένα εκεί μέσα. Ήταν το να συναναστρέφω με ανθρώπους που στην κανονική μου ζωή δεν θα ήθελα να συναναστρέφομαι. Όπως. Κάπου πάει την μυαλιά ονόματα. Από Α, ξεκινήσω. Δεν έχω, όχι, γελάω γιατί είναι σαν. Είναι οφθαλμοφανές. Ναι, είναι οφθαλμοφανές. Το ρωτάω όμως παρά τα αυτά. Επειδή υπήρξαν κόντρες με αρκετούς, γι' αυτό το λέμε. Top 3. Top 3 ανθρώπων που δεν θα ήθελα να συναναστρέφομαι. Έλα, Άννα Μαρία. Τον Αλέξη. Έλα. Εντάξει, Αλέξης Παπάς είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο είμαστε η μέρα με τη νύχτα, δηλαδή είμαι πολύ αντίθετη. Με τον Γιώργο Ταυλαδάκη επίσης δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε. Και ο Σάκης είναι ένας άνθρωπος που δεν μου ταιριάζει καθόλου ο χαρακτήρας του, οι απόψεις του και ο τρόπος που γενικότερα μάλλον συμπεριφέρεται στη ζωή του. Πότε θα ξαναπούμε? Έχεις πολλά ακόμα να ρωτήσεις. Θέλεις να πιούμε καφέ, δεν ξέρω. Θα κάνω, θα πω και στο κανάλι σου, δεν ξέρω, κάτι πρέπει να κάνουμε μαζί. Κάνε ένα YouTube video. Αλήθεια, γιατί μιλάς και ωραία και είσαι και χυμαρώδης. Καμιά φορά βέβαια αυτό όταν μιλάμε πολύ και εξηγούμε και πράγματα, παρεξηγείται, αλλά δεν πειράζει. Τουλάχιστον ξέρουν όσοι μας βλέπουν και όσοι μας ακούνε γενικότερα, ανθρώπους έτσι εξαιρετικά ομιλητικούς, ότι αυτό είσαι. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Και χαίρομαι που ήσουν σήμερα εδώ. Θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε και το εννοώ, είτε τηλεοπτικά είτε εκτός. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και όντως αυτά που ακούσαμε να λες να εξαργυρωθούν με διαφορετικούς τρόπους προς το καλύτερό όμως κάθε φορά. Σε ευχαριστώ πολύ. Εμείς.